2015, πόσο πριν από 26 χρόνια, όταν το βρέθηκα στο Red Spot, το Σεπτέμβρη του 1991, και συστήθηκα για πρώτη φορά με το κοινό. Πάει λοιπόν να μιλάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη ξανά, είμαι στη ΒΕΤ. 26 χρόνια μετά, η μουσική, η Θεσσαλονίκη και η ΒΕΤ μας ενώνει και πάλι αυτή τη φορά. Ο συλλογικός κρίκος είναι ένας στόχος, ένας υψηλός στόχος ζωής. Είναι η τράπεζα θελωτών, ποτών και ελληνικών γνωστών, όλα μου ελπίδας. Ως αγγελιοφόρος λοιπόν της ελπίδας και του οράματος και ως ο πρώτος εγκαλωτής δότης μυρίου των νοστιών, αλλά και ως πατέρας και ως Έλληνας θα μπορούσα να πω, σας ευχαριστώ να προτείνουμε όλοι μαζί μια έκκληση, μια πρόσκληση που θα στείλουμε όλοι μαζί εδώ στη Θεσσαλονίκη ένα έμπραχτο, ισχυρό μήνυμα ελπίδας. Να γίνουμε όλοι, αν είναι δυνατόν, αγγελιοφόροι ζωής, αγγελιοφόροι της ελπίδας, αλλά και πραγματικότητα αγγελιοφόροι ζωής. Κάθε μέρα λοιπόν, κάθε ώρα που θα βγει η έκκληση, έχουν να γράφονται καινούργιοι εκδοτές των θεσμιών των ιστών. Όταν ξεκίνησε το όραμα ελπίδας πριν από 3 χρόνια, η Ελλάδα βρισκόταν πραγματικά στην τελευταία θέση παγκοσμίως σε σχέση με τον πληθυσμό βεβαίως από εκδοτές δότης. Σήμερα, μετά από 3 χρόνια που κάνουμε ένα μεγάλο βήμα, έχουμε ήδη εγγράψει τη γραμμή όπως ξέρετε πολύ καλά, πάνω από 50.000 εκδοτές δότες. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα, ένα μεγάλο βήμα, γιατί η αρχή είναι το ίμιση παντός. Ο στόχος, η κοινή μας αποστολή είναι από τη Θεσσαλονίκη και μέσα από την 82η ΒΕΤ να δυναμώσουμε αυτό, να δυναμώσουμε το όραμα, να δυναμώσουμε αυτό το πανελλήνιο κίνημα αγάπης και να φέρουμε στην Ελλάδα, την Ελλάδα, στην πρώτη θέση αν είναι δυνατόν, παγκόσμια κατάσταση, την Ελλάδα μας. Η Κύπρος, θα ήθελα να σημειώσω, πάει πάρα πολύ καλά. Και ο στόχος είναι να μην κινδυνεύει πια κανένας άνθρωπος, κανένα παιδί, να μείνει χωρίς μόσημα και να κινδυνεύει η ζωή του. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλη την ομάδα της ΔΕΤ για το σημαντικό έργο και για την πρωτοβουλία της να στηρίξει πολυεπίπεδα το έργο του Συλλόγου Χώρα Μαλλιτίδας. Είμαι ευγνώμων που ανήκω σε αυτή την οικογένεια της Ελπίδας. Είμαι ευγνώμων που είμαι μέλος μιας τεράστιας αγκαλιάς αγάπης και αλληλεγγύης που, όπως όλοι γνωρίζετε, ήρθε η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η οποία με πολύ πίστη, όραμα, συνέπεια, με καθημερινή προσωπική, ξέρω πόσο ακούραστα δουλεύει και εργάζεται για αυτόν τον σκοπό, προσωπική αλλά και συλλογική προσπάθεια και δουλειά, θα μου πάει πολύ καλά, πιστεύω. Στις μέρες λοιπόν που θα ακολουθήσουν στην έκθεση θα διακονούν πολλές, είμαι σίγουρος όπως κάθε φορά, και διαφορετικές τοποθετήσεις. Πιστεύω όμως ότι αυτό που μας το οφείλουμε όμως εμείς είναι να ανακαλύψουμε τι μας ενώνει, τι μας εξελίσσει, τι μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Είναι λίγο έτσι, αυτό είναι ίσως λίγο μελό, αλλά είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Τι μας κάνει ωφέλιμο στην κοινωνία. Είμαι βέβαιος ότι αν εντοπίσουν αυτά που μας ενώνουν και μας εμπνέουν, θα είναι παρακαλούσαμε ότι είναι ταυτόσιμα με τις μεγαλύτερες αξίες της ίδιας ζωής. Η υγεία, η ανθρωπιά, η προσφορά στον συνάνθρωπο. Αν δώσουμε μερικά λεπτά, που είναι καν μερικά δευτερόλεπτα από τον χρόνο μας και συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο ένας από εμάς μπορεί να είναι ο συμβατός τότε ενός άλλου συνανθρώπου μας, δηλαδή εσείς εκεί, και όμως και σαν και κυρία στο πάνω σου, θα μπορούσε να είστε εσείς
ο άνθρωπος, ο μόνος σηματοστόπης. Ένα παιδάκι που πάσει, είμαι σίγουρος ότι δεν θα διστάσατε ούτε λεπτό, δεν το σκεφτώσεις το δηλαδή. Αλλά αυτή πραγματικά είναι πραγματικά πολύ σπάνιο το να βρεθεί εθελοντής δόπης. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας να δώσουμε δείγματα, έτσι ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι πραγματικά πολύ εύκολο και πολύ νομιστή, η διαδικασία πολύ ανέμακτη είναι, όχι ακριβώς ανέμακτη, μιας και γίνεται ανώπινη, μιας και γίνεται, δεν ξέρω, ίσως όλοι θυμάστε να λέμε για μεταμοσχεύσεις, ότι παίρναμε δείγμα από το μυελότονο στον κάνουμε γύριση στην πολιτική κτλ. Πλέον η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, που στην πραγματικότητα μια μετάγγιση αίματος μπορούμε να σώσουμε μια ζωή. Και τα φάγω, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, τεχνικές και ιατρικές, αλλά αυτή είναι μέσα άκρηση διαδικασία. Ας διαδώσω λοιπόν αυτό, αυτό ήθελα να σου πω, να διαδώσουμε την ανθρωπιά μας. Να γίνουμε όλοι οι πρώτες εθελοντές στο περίπτωρο 15 της έκρασης ακόμα. Αλλά όχι να γίνουμε μόνο εμείς, να παρακολουθούμε και τους φίλους μας, τους συνεργάτες μας, οι εταιρείες, τους εργαζομένους της, τα πανεπιστήμια, οι φορείς της πόλης, όλοι μπορούμε να συνδράμουμε σε αυτό. Κυρίες και κύριοι, ας ενώσουμε όλοι μαζί τη δύναμή μας, ως ενεργοί δότες ελπίδας, ως ενεργοί δότες ζωής, τη φωνή μας και τη δύναμή μας, ώστε ποτέ ξανά ούτε ένας άνθρωπος να πάει αμέσως, ποτέ ούτε ένα παιδί να μείνει αβοήθητο. Ας ακολουθήσουμε τον δρόμο της ελπίδας, ας ακολουθήσουμε τον δρόμο της ανθρωπιάς. Σήμερα ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι φίλοι μας από την Κίνα, βεβαίως, θα, τώρα αμέσως αν δεν κάνω λάθος, θα περάσουν και θα γίνουν δότες εθελοντές. Σας καλώ λοιπόν όλους, εφόσον το θέλετε, να συμμετέχετε, να γίνετε και εσείς δότες. Σήμερα δεν είναι τυχαίο ίσως που είναι η Παγκόσμια Μέρα Φιλανθρωπίας, που είναι μια σημαντική μέρα. Να σας πω ότι σας περιμένω όλους 17 του μήνα, να τραγουδήσουμε μαζί, να περάσουμε καλά και να στείλουμε βεβαίως και το μήνυμα για τον εθελοντισμό. Γιατί όχι να σπάσουμε και ακόμη ένα ρεκόρ εδώ στην Περέτη στην Θεσσαλονίκη. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Σέκλημα. Είναι γενικός, προσπάθεια.